Η μερίδα με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό έγκλημα πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια της πόλης των Σερών. Παρουσία μαθητών, δημοτικών σχολείων, γυμνασίου αλλά και λυκείων, ο διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ταξίαρχος Μανώλης Φακιανάκης, καθώς και εξειδικευμένοι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, ανέπτυξαν τα μέτρα προστασίας στο διαδίκτυο. Σήμερα είναι οι Σέρες, αύριο θα είναι η Δράμα και σε συνεχή ροή θα συνεχίσουμε τον αγώνα αυτό, γιατί πρέπει τα παιδιά πάνω απ' όλα και μετά οι γονείς να καταλάβουν ότι το διαδίκτυο είναι φως, το διαδίκτυο είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή και ο μόνος τρόπος για να καταλάβουν και να βιώσουν το διαδίκτυο είναι η επικοινωνία, η βιωματική που κάνουμε εμείς, γιατί όπως είδατε σήμερα τα βιώματά μας τα λέμε στα παιδιά και τα παιδιά μόνο από εκεί καταλαβαίνουν το τι συμβαίνει και το τι μέλει. Γενέστε. Άρα το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στοχεύει στο κομμάτι που λέγεται βιωματική επικοινωνία. Γι' αυτό το λόγο κάθε εβδομάδα πηγαίνουμε σε 800 σχολεία μέσω του διαδικτύου. Είναι ένα από τα καλά που μας κάνει. Όπως είπαμε, 98% θετικά και 2% αρνητικά είναι στο διαδίκτυο. Αυτό πρέπει να κοινωνικοποιηθεί προς τα έξω και πάνω απ' όλα θα πρέπει όλοι σας να γνωρίζετε ότι κάνουμε αγώνα δρόμου το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για να μπορέσει να περάσει το μήνυμα και να σώσουμε ζωές. Μέσα από την πρόληψη που είναι ο στόχος μας, σώζουμε ζωές. Στόχος της ημερίδας ήταν η έγκυρη ενημέρωση για την ασφαλή διείσδυση των πολιτών και των ανήλικων στις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα στο ίντερνετ. Πρώτος τρόπος προφύλαξης των παιδιών είναι τώρα που μας βλέπουν οι γονείς να μπουν στο cyberkid.gr, να κατεβάσουν το application που έχουμε στα κινητά τηλέφωνα. Άμα βάλουν cyberkid θα κατέβει δωρεάν η εφαρμογή και μέσα από εκεί μπορούν να διαβάσουν αναπαυτικά από την πολυθρόνα τους όλους τους κανόνες που είπαμε εδώ, να τους διαβάσουν και εκεί. Είναι όλα γραμμένα και πάνω απ' όλα υπάρχουν βίντεο που μπορούν να δούνε τι είναι το διαδίκτυο και πώς πρέπει να ασφαλούνται, να κάνουν ασφαλή πλοήγηση. Ο κύριος Φακιανάκης, επί σειρά ετών ταγμένος στη διερεύνηση εξιχνίαση κυβερνοεγκλημάτων, αναφέρθηκε στα αδικήματα και στον τρόπο που αυτά διαπράττονται μέσω του διαδικτύου. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι μια υπηρεσία που ασχολείται με όλο το ποινικό δίκαιο. Το έγκλημα έχει μεταλλαχθεί από παραδοσιακό σε ηλεκτρονικό, άρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για όλο το έγκλημα που έχει περάσει στο διαδίκτυο. Πριν δύο ημέρες ήρθα από το FBI, όπου εκεί πέρα τα μηνύματα είναι η πρώτη απειλή αυτή τη στιγμή, αν δεν προσέξει, είναι το διαδίκτυο. Πήραμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε τον κύριο Σφακιανάκη και την ομάδα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, γνωρίζοντας τη δουλειά που κάνει. Θεωρούνται καλύτεροι στο είδος, είναι βραβευμένοι σε πανελλήνιο και σε επίπεδο ευρωπαϊκό για αυτά που έχουν φέρει στο πέρας. Οι Έλληνες είναι περήφανοι για την ομάδα τη συγκεκριμένη και είμαστε περήφανοι και σαν ομός που τον έχουμε εδώ πέρα δίπλα μας.